Με σκοπό να επιτάξει το μεγάλο πρόβλημα που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη με τι φορτοεκφορτώσει, ο Δήμο, μετά τη σύμφωνη γνώμη περιφέρεια και αποκεντρωμένη, προχωρά στην αλλαγή του ωραρίου. Εκτιμάται ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου και αφού έχουν ενημερωθεί σχετικά όλοι οι εμπλεκόμενοι, θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο ωράριο. Σύμφωνα με το οποίο πλέον η τροφοδοσία τη αγορά θα πραγματοποιείται τι βραδινέ ώρε ώστε να αποσυμφορηθεί το κέντρο τη πόλη. Υπάρχει μία άναρχη φορτοεκφόρτωση σε όλε τι αρτηρίε αλλά και στου μικρότερου δρόμου. Με λίγα λόγια, ο καθένα σταματά διπλοπαρκάρει, φορτοεκφορτώνει όποτε θέλει. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Το ωράριο φορτοεκφορτώσεων θα επιτρέπεται από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ έως τις 8.30 το πρωί, ενώ το Σαββατοκύριακο από τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου έως τις 8.30 το πρωί της Δευτέρας. Πιο συγκεκριμένα, από τι 8.30 το βράδυ μέχρι και τι 8.30 το πρωί επιτρέπεται φορτοεκφόρτωση, η τζιμισκή από την Αγγελάκη ω την Κομνινόν, στη Βασιλή Σόλγα και στη Βασιλέω Γεωργίου, στην Αγγελάκη από τη Χάν μέχρι την πλατεία Συντριβανίου, στην, στην Παπαναστασίου από τον κόμβο με την οδό Βαλαγιάννη και στη συνέχεια στη λεωφόρο στρατού μέχρι την Κυβερνίδου, στη λεωφόρο στρατού από την Ζέρβα έω την Πιζανίου, στην Παπαναστασίου από τον κόμβο Κωνσταντινούπολαιο, λεωφόρο στρατού μέχρι τη Βαλαγιάννη. Στην Γεωργίου Παπανδρέου, από την Κορομιλά μέχρι τη Διαστάπρωση με Θεμιστοκλέο Σοφούλη, η φορτοεκφόρτωση θα επιτρέπεται από τι 9 το βράδυ έω τι 12 το μεσημέρι. Η γενική φιλοσοφία τώρα είναι ότι πρέπει τα μεγάλα τα φορτηγά, μέχρι 8 τόνους, τα παραπάνω, τα παρακάτω κτλ., πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν μέσα στην πόλη όταν η πόλη λειτουργεί. Υπ' αυτήν την έννοια, η απόφαση την οποία συμφώνησε και η Περιφέρεια και η Διεύθυνση τροχέας, είναι ότι το ωράριο το βασικό. Τις φορτοεκφόρτωση είναι 8.30 το βράδυ με 8.30 το πρωί. Το ωράριο φορτοεκφορτώσεων στους πεζόδρομους της πόλης θα επιτρέπεται για φορτηγά 8 τόνων από τις 6.30 το πρωί Έω τι 8.30 το πρωί για δύο ώρε στην περιοχή των Λαδάδικων μεταξύ τη Τσιμισκή, τη Πολυτεχνίου, τη Αλαμίνο, τη Κουντουριώτη και τη Ιωνο Δραγούμη, στον Πεζεστένη, στον πεζόδρομο τη Κλυσούρα, στην πλατεία Χρήματιστηρίου για φορτηγά έω τέσσερι τόνου, στον πεζόδρομο Αγία Σοφία, στου πεζοδρόμου Αγίας Δόρα και τη Γεωργίου Σταύρου για φορτηγά έω τέσσερι τόνου, στον πεζόδρομο Τσιρογιάννη και Νικηφόρου Φωκά από την Παύλου Μελά μέχρι τη Λεωφόρο Νίκης, στην Χαριτονίμου Σέκερη. Φωτίλα, πετρόμπεϊ και πανουριά και στο τμήμα τη Σταντάλα από την Καζαντζάκη μέχρι και την Οδό Παλαιού Σταθμού. Στο μνημιακό άξονα τη Αριστοτέλου, στο τμήμα από την Εγνατεία μέχρι και την Μητροπόλεω. Στην αγορά Βατικιώτη, στη Βλάλη, η τροφοδοσία θα γίνεται από τι 2.30 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι και τι 8.30 το πρωί. Στου πεζόδρομου τη Ικτίνου και τη Εύξηδο, λόγω τη λειτουργία σχολικού συγκροτήματο, οι φορτοεκφορτώσει θα επιτρέπονται από τι 6 έω 7.30 το πρωί για φορτηγά ωφέλιμου φορτίου 4 τόνου πιστεύουμε ότι θα μπει μια τάξη στο κυκλοφοριακό εδώ στη Θεσσαλονίκη και ένας βασικός λόγος είναι ότι θα απομακρυνθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας όλα τα μεγάλα αυτοκίνητα τα οποία είναι πάνω από 1,5 τόνο ωφέλιμου βάρου. Αυτά τα αυτοκίνητα θα μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη μόνο τη νύχτα Δηλαδή μετά τι 8.30 το απόγευμα, μετά το πέρα λειτουργία των καταστημάτων και τη αγορά, και θα ξεφορτώνουν μέχρι τι 8.30 το πρωί. Πιστεύω ότι είναι και το ωράριο πολύ καλό για αυτά τα μεγάλα αυτοκίνητα, τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό. Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί μια τελευταία σύσκεψη με την Αντιπεριφερειάρχη Βούλα Πατουλίδου, τον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντο Θανάση Παπά, με επιχειρηματίε και εκπροσώπους του πορικού κόσμου, όπου θα εξεταστούν όλε οι τελευταίε λεπτομέρειε.